Αγαπητέ φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο NLP Talks από το Athens NLP Studies. Είμαι η Ελεάνα, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού τη μεθόδου Timeline Therapy και τη ύπνοση και συνδημιουργό του Athens NLP Studies. Τα επεισόδια NLP Talks είναι διαθέσιμα στο Spotify και στο YouTube και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τι 5 παγίδε που μπορούν δυνητικά να καταστρέψουν τη ζωή σας και να περιορίσουν την ευτυχία σας. Και θα ξεκινήσω με ένα κλισέ και αυτό είναι ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι. Αυτό που σας έχουν πει ή το έχετε πει και εσείς και είναι αλήθεια ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι με πολλούς τρόπους. Και το ταξίδι αυτό έχει μία αρχή, μία διάρκεια και ένα τέλος. Όλες οι ζωές είναι έτσι. Ωστόσο τα περισσότερα ταξίδια θα έχουν εμπόδια, δυσκολίες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε και δυστυχώ υπάρχουν και παγίδε, νοητικέ παγίδε που μπορούν κρυφά, δυνητικά, να καταστρέψουν τη ζωή σα και να περιορίσουν την ευτυχία σα. Και έτσι, μερικέ συνήθειε οδηγούν στη δυστυχία περισσότερο από κάποιε άλλε. Και μπορείτε να αποφύγετε αυτέ τι παγίδε μόλι τι συνειδητοποιήσετε. Και πρέπει να έχετε δει συγκεκριμένου ανθρώπου γύρω σα που έχουν την ευθύνη τη ζωή του και φαίνεται σαν να τα έχουν όλα σε τάξη. Όλα πηγαίνουν δεξιά Γι' αυτό και ίσω νιώθετε ότι έχουν ένα μυστικό όπλο που του βοηθάει να διαχειρίζονται και να ξεφεύγουν ευέλικτα από κάθε κρίση. Και ίσω να του ζηλεύετε και λίγο. Έχω ζηλέψει κι εγώ στο παρελθόν τέτοιου ανθρώπου. Αλλά δεν χρειάζεται να νιώθετε ζήλια, η αλήθεια είναι. Δεν είναι κακό να θέλετε μια ζωή που είναι χωρί εμπόδια. Αλλά έχετε να ρωτηθεί μήπω υπάρχουν κάποια λάθη που κάνετε από μόνοι σα και δυσκολεύετε εσεί οι ίδιοι τα πράγματα. Και ένα από τα σημαντικά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να έχετε έναν πιο ήρεμο νου είναι να αντιληφθείτε ότι δεν είστε οι αρνητικές σας σκέψεις ούτε οι ιστορίες που σας λένε αυτές οι αρνητικές σκέψεις. Και όλοι πέφτουμε σε παγίδε κατά τη διάρκεια τη ζωή μα, και μερικέ φορέ ξεφεύγουμε από αυτέ, και άλλε πάλι όχι, σαν να κολλάμε μέσα σε αυτέ. Ιδέε που ακούγονται και τι νιώθετε ευγενεί μπορεί να είναι καταστροφικέ, αν τι εφαρμόσετε. Και τι καλό έχει να σας προσφέρει ένας προσωπικός κώδικας διοντολογίας και κανόνων, αν σας κρατάει παγιδευμένους σε λάθος δράσεις, καταστρέφοντας τη ψυχολογική, νοητική και συναισθηματική σας υγεία. Και υπάρχουν πολλοί που μόλις ακούσουν ή δουν κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάστασή τους, θα το χαρακτηρίσουν ως απάτη. Κάτι τέτοιο μου έγινε εμφανές στο TikTok, δεν ξέρω, είναι ένας διαφορετικός κόσμος εκεί, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό, Εμένα σκοπό μου είναι να ανεβάζω βοηθητικά πράγματα, νομίζω το έχετε καταλάβει, που αν κάποιο τα δοκιμάσει, να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Και βλέπω με έκπληξη να υπάρχουν άνθρωποι που αμέσω, χωρί να τα δοκιμάσουν, τα απορρίπτουν. Και μου εξάπτει την περιέργεια αυτή η συμπεριφορά, γιατί πόσε φορέ πρέπει να απορρίψει πιθανέ λύσει για να πείσει τον εαυτό σου ότι δεν έχει σημασία. Και οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι αποδέχονται άκρητα και παθητικά τι πραγματικέ απάτε, και το πρόβλημα μιας μακροχρόνιας νοτροπίας της κατηγορίας δεν έχει σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτές οι πραγματικές απάτες, αυταπάτες καλύτερα, οδηγούν σε πιστεύω του τύπου έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Και ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους αυτών των παγίδων είναι ότι είναι αόρατες, είναι κρυμμένες και όταν τις παρατηρήσει κάποιος μπορεί να είναι πολύ αργά. Αλλά τι θα συνέβαινε αν θα μπορούσε κάποιος να σας προειδοποιήσει για αυτές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Δεν θα ήταν βοηθητικό να γνωρίζετε ποιες παγίδες υπάρχουν μπροστά σας πριν τις συναντήσετε. Αν είστε εδώ, είστε τυχεροί. Και αυτές οι παγίδες είναι όπως θα λέγαμε στο NLP, αν μιλήσω με όρους του NLP, παγκόσμιοι υποσοδείκτες. Καθολικές γενικεύσεις που όλοι μας μπορούμε να πέσουμε μέσα σε αυτές. Και σήμερα θα ασχοληθούμε και θα σα μιλήσω για τι πέντε πιο γνωστέ και κοινέ παγίδε που σα κρατάνε μακριά από την επιτυχία σα και πώ να τι αποφύγετε και να τι ξεπεράσετε. Και μην γελιέστε, η ζωή είναι γεμάτη με παγίδε, όπω οι περιπέτειε του Οδυσσέα, και είναι εκεί έξω για να σα πιάσουν. Και έχετε καταλάβει ότι πολλά είναι τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να χαλάσετε τη ζωή σα, και πολλά από αυτά είναι δύσκολο να ξεφύγετε. Η πρώτη παγίδα είναι αυτή της σύγκριση. Πρώτα απ' όλα, όλοι μα συγκρίνουμε συνέχεια γιατί οι κοινωνικέ σχέσει είναι πολύ σημαντικέ στους ανθρώπου. Είναι στην ανθρώπινη φύση, πρέπει να γνωρίζουμε και να αξιολογούμε το πώ τα πηγαίνουμε σε σύγκριση με του άλλου. Και ω αποτέλεσμα, έχουμε αυτή την εσωτερική ανάγκη να προβλέπουμε την κοινωνική μα θέση και είμαστε προγραμματισμένοι να φοβόμαστε τη διαφορετικότητα γιατί μπορεί να μας οδηγήσει στον αποκλεισμό και στην απομόνωση. Το πρόβλημα ξεκινάει ότι οι άνθρωποι τείνουν να συγκρίνουν τους εαυτούς τους υπερβολικά αρνητικά ή υπερβολικά ευνοϊκά και γι' αυτό οι οπτικές μας τις περισσότερες φορές δεν είναι ακριβείς. Για να αποφύγετε αυτή την παγίδα, να γνωρίσετε τα εφόδια που σας προσφέρονται από εκείνους που είναι πιο μπροστά από εσάς. Ίσως να βρείτε έναν μέντορα. Καλλιεργήστε τα μαθήματα που έχουν πάρει για να επιτύχετε και να μεγαλώσετε την ανάπτυξή σα. Μοιραστείτε τι γνώσει με κάποιον που δεν είναι εκεί που είστε εσεί ακόμη. Να κοιτάτε το πώ να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα και όχι κάποιο άλλο. Να στρέψετε την προσοχή σα στο ποιο θέλετε να είστε εσεί. Να αναπτύξετε μια νοοτροπία εκτίμηση και αποδοχή. Αλλάξτε τον τρόπο σκέψη σα από την αξιολόγηση στην περιέργεια Ανταλλάξτε τις ανησυχίες με γνώσεις. Οι άνθρωποι συχνά συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους για να προσδιορίσουν το πόσο καλά τα πάνε στη ζωή τους και βασίζουν την προσωπική τους αξία σε αυτό. Ωστόσο αυτό οδηγεί σε συναισθήματα που δεν νιώθουμε καλά με εμά. Γιατί ποιο θέλει να κρίνει τον εαυτό του αρνητικά. Για να το πω με πιο απλά λόγια, το να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους, κρατάτε έτσι τον εαυτό σας πίσω. Και ξέρω ότι το να σα πω απλά να σταματήσετε να συγκρίνετε τον εαυτό σα με του άλλου είναι περισσότερο εύκολο να το λε παρά να το κάνει. Ειδικά σήμερα με τα social media και πώ όλο παρουσιάζονται, είναι σχεδόν αυτόματο ότι θα συγκρίνετε τον εαυτό σα με του άλλου. Been there, done that. Και πρέπει να σταματήσετε να το κάνετε με έναν αρνητικό τρόπο. Γιατί έτσι θα είστε ικανοί να προχωρήσετε με τη ζωή σα, να φτάσετε στου στόχου σα, να είστε χαρούμενοι με εσά και του άλλου και πολλά πολλά παραπάνω. Ένα άλλο λόγο να σταματήσετε τη μάταιη αυτή σύγκριση είναι γιατί βλέπετε ένα πολύ μικρό ποσοστό τη ζωή των άλλων και δεν έχετε ιδέα τι μπορεί πραγματικά να περνάνε. Σταματήστε να σκρολάρετε στο LinkedIn και να συγκρίνετε τι καριέρε σα με αυτέ των άλλων στο ποιο την έχει μεγαλύτερη την καριέρα. Σταματήστε να σκρολάρετε στο Facebook και να συγκρίνετε την κοινωνική σα ζωή με αυτή των άλλων. Στην εποχή των social media. Βομβαρδιζόμαστε με εικόνες επιτυχίας, θριάμβων και εγκομείων και η σύγκριση του εαυτού μας με τους άλλους είναι πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Αλλά η σύγκριση σκοτώνει τη χαρά της επίτευξης. Οι συγκρίσεις συνήθως έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική μας υγεία και ευζοία. Μας κάνει να νιώθουμε μικροί, ανασφαλείς, ανάξιοι και δυστυχισμένοι γιατί πάντα υπάρχει κάποιος άλλος καλύτερος από εμά εκεί έξω και αντί να εστιάζετε και να εργάζεστε σε αυτά που μπορείτε να ελέγξετε, βλέπετε τους εαυτούς σας ως αποτυχίες και επιτρέπετε στην αυτολύπηση να μπλοκάρει το κίνητρό σας προς την επιτυχία και την αλλαγή σας σήμερα προς κάτι καλύτερο αύριο. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι αρκετά για να σταματήσετε τη σύγκριση, δεν είναι? Είστε μοναδικοί, έχετε ταλέντα και χαρίσματα που οι άλλοι δεν έχουν και αυτά είναι που σας κάνουν ξεχωριστούς. Σταματήστε να σπαταλάτε την ενέργεια και τον χρόνο σα καταστρέφοντα τι πιθανότητε ευτυχία σα, συγκρίνοντα τον εαυτό σα με του άλλου. Δεν υπάρχει τελειότητα και κανένα δεν ζει μια ζωή χωρί δυσκολίε και εμπόδια. Τα φαινόμενα 100% απατούν, ειδικά στα social media. Η δεύτερη παγίδα είναι τα πρέπει. σω έχετε συναντήσει, μπορεί και να είστε, το άτομο που έχει κάποιε δεκαετίε στην καριέρα του και ακόμη πέφτεται θύμα των πρέπει. Και αυτή είναι η παγίδα της δέσμευσης ή όπως θα έπρεπε να πω καλύτερα της έλλειψης δέσμευσης. Αυτή είναι η παγίδα που πέφτουμε όταν τα παρατάμε γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν και δεν ζούμε με βάση το τι θέλουμε. Και κάποιες φορές μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο και συχνά όμως καταλήγει να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπως το να φύγετε από μια σχέση ή να μην κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Το πρέπει σημαίνει κανόνες το πώς εσείς ή οι άλλοι πρέπει ή δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε. Όταν οι προσδοκίες μας δεν ικανοποιούνται, νιώθουμε απογοητευμένοι, συγχυσμένοι, ακόμη και θυμωμένοι με τον εαυτό μας. Μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτοί οι κανόνες των πρέπει και δεν πρέπει σας βοηθούν στο να είστε κινητοποιημένοι, αλλά στην πραγματικότητα καταλήγουν στο να σας αποτρέψουν από το να κάνετε σημαντικά βήματα προς τη βελτίωση της ζωής σας. Όταν βάζετε πρέπει στον εαυτό σας, δημιουργείτε τεράστια πίεση σε εσάς για να κάνετε κάτι ή να είστε κάποιος ή κάποια με βάση τι σκέφτεστε ότι χρειάζεται να κάνετε ή να είστε, αντί να κάνετε κάτι που πραγματικά θέλετε να κάνετε. Τα πρέπει σημαίνουν ότι χρησιμοποιείτε έναν εξωτερικό παράγοντα, μια εξωτερική επιβολή, αντί να είστε παρόντες στις δικές σας αυθεντικές εσωτερικές επιθυμίες. Και αν κάτι δεν είναι πραγματική σας επιθυμία, σα ενθαρρύνω να την αφήσετε πίσω. Γιατί να εξοδεύετε τη ζωή και την ενέργειά σα να εργάζεστε προ κάτι που δεν θέλετε κατά βάθο. Το να αντιστέκεστε στην αλήθεια σα μπορεί να προκαλέσει πολύ συναισθηματικό πόνο. Και πραγματικά μπορεί να νιώσετε μεγάλη ανακούφιση όταν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ξέρει κάτι, δεν μου αρέσει εδώ που είμαι. Και αυτό είναι το σημείο που ξεκινάει η απελευθέρωση και η περιέργεια του τι θα θέλαμε αντί αυτού που έχουμε. Να ξεκαθαρίσουμε τα όνειρα και τι επιθυμίε μα και μετά να έχουμε περιέργεια και θέληση για πειραματισμό για το πώ θα τα πραγματοποιήσουμε. Οπότε σταματήστε τα πρέπει, γιατί μετά από χρόνια, τα πρέπει θα γίνουν. Θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό, και τότε θα είναι αργά. Γι' αυτό και πάντα έχει σημασία το τι κάνετε τώρα και όχι τι θα μπορούσατε ή θα έπρεπε να είχατε κάνει. Και όταν σταματήσετε τα πρέπει, έχετε αυτόματα τον έλεγχο. Όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το είμαι, το κάνω. Το έχω, χρόνο ενεστώτα δηλαδή. Δεν σας πάει η ημέρα, αλλά εσείς τη δημιουργείτε. Να θυμάστε ότι πάντα έχετε την επιλογή. Και μόλις σταματήσετε τα πρέπει και τα θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό, θα δείτε πόσο πιο αποτελεσματικά μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά και να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε για να δημιουργήσετε μια ζωή που σας επιτρέπει να έχετε καλύτερη υγεία, καλύτερες σχέσεις, περισσότερα χρήματα, περισσότερη επιτυχία και πολλά πολλά παραπάνω σταματήστε τα πρέπει και ξεκινήστε τις δράσεις προς την επιτυχία σας. Δεν σας λέω ότι είναι κάτι εύκολο και απλό και σίγουρα η οργάνωση είναι δομικό στοιχείο της όλης διαδικασίας. Καλύτερα όμως μερικοί μήνες ή ένας χρόνος δυσκολίας παρά μια ζωή απογοήτευσης. Η τρίτη παγίδα είναι η θέση του θύματος, αγαπημένη για πολλούς ανθρώπους αυτή η θέση, και σε όλους μας έχουν συμβεί πράγματα που θα ευχόμασταν να μην είχαν συμβεί, Μερικέ φορέ είμαστε θύματα βία, τραυματισμού, bullying, κακοποίηση. Δεν μιλάω φυσικά για αυτέ τι περιπτώσει όπω καταλαβαίνετε. Αναφέρομαι στι φορέ που εμεί επιλέγουμε να δούμε τον εαυτό μα ω θύμα, όταν στην ουσία εμεί φταίμε. Για να βγείτε από μία μη επικοδομητική θέση, όπω είναι αυτή του θύματο, καλό θα ήταν να κάνετε ένα βήμα πίσω και να αναρωτηθείτε τι ρόλο παίξατε εσεί στην κατάσταση. Και δεν θα το κάνετε αυτό για να ρίξετε όλο το φταίξιμο μετά σε εσά και να οδηγηθείτε στο αυτομαστίγωμα. Προσοχή εδώ. Δεν το κάνετε για αυτό το λόγο. Παρατηρώντα τα πράγματα ω παρατηρητές, μπορείτε να ανακαλύψετε στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα σε εσά όταν είστε ταυτισμένοι και μέσα στην κατάσταση, δηλαδή μέσα στο πρόβλημα. Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σα να λέτε: Οι άλλοι φταίνε, όχι εγώ. Δεν είναι δικό μου το φταίξιμο. Με την εμπειρία μου, δουλεύοντα τόσα χρόνια με ανθρώπου, σε συνεδρίε και με του μαθητέ μου στις εκπαιδεύσει, έχω παρατηρήσει ότι μία από τι πιο δύσκολε συμπεριφορέ που οι άλλοι δεν είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν είναι η συμπεριφορά τη ανάληψη τη ευθύνη. Όλα είναι θεωρητικά καλά, αλλά θα υπάρξει τουλάχιστον ένα τομέα τη ζωή, όπου ίσω έχετε πει: Δεν το έκανα εγώ αυτό, δεν φταίω εγώ, δεν είναι δική μου ευθύνη. Και αυτό, μάλλον, είναι ο τομέα όπου θα πρέπει να κοιτάξετε προσεκτικά. Διότι, είναι μια περιοχή όπου δεν έχετε συνέστηση, όπου ίσω τρέχουν κάποια μοτίβα συμπεριφορά ασυνείδητα και τα οποία έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή σα. Άρα, η ερώτηση είναι, Είστε στη θέση τη ευθύνη τη ζωή σα, και πρέπει να το ξεκαθαρίσετε από την αρχή. Άρα, είτε είστε στη θέση τη ευθύνη και τη ισορροπία, είτε όχι, δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Για παράδειγμα, κάποιε φορέ είμαι στη θέση τη ευθύνη και κάποιε άλλε φταίνε οι άλλοι. Και εγώ απλά είμαι το θύμα. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά το ενδιαφέρον που συμβαίνει εδώ, και δεν είναι τόσο προφανέ, είναι ότι όταν είστε στη θέση του θύματο, έχετε και την ευθύνη γιατί επιλέγετε τη μεριά του να είστε το θύμα. Οι άνθρωποι πάντα επιλέγουν σε ποια μεριά είναι. Πάντα. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να ανακαλύψετε είναι σε ποια μεριά είστε. Είστε στη μεριά τη ευθύνη ή στη μεριά του θύματο. Και. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δύο μεριές είναι πολύ ψηφιακές, είτε είστε στη μεριά της ευθύνη, είτε όχι. Το 99% είμαι στη μεριά της ευθύνη σημαίνει ότι δεν είστε στη μεριά της ευθύνη. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν είστε στη μεριά της ευθύνη, ουσιαστικά παραδίνετε όλη σας τη δύναμη που θα μπορούσατε να είχατε στους άλλους, σε κάτι έξω από εσάς. Και σκεφτείτε το για λίγο, σα παρακαλώ. Αν υπάρχει κάτι που εγώ δεν μπορώ να κάνω και κάποιο άλλο στέει, και ποιο μπορεί να είναι αυτό ο άλλο, μπορεί να είναι η κυβέρνηση, ή οι γονεί μου, ή ο σύντροφό μου, ή τα παιδιά μου, ή το σχολείο που πήγα, ή η γειτονιά που μεγάλωσα, ή το ύψο, ή το βάρο μου, ή το χρώμα του δέρματό μου, ή ότι είμαι γυναίκα, ή ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε. Και η αλήθεια είναι ότι όλε αυτέ είναι δικαιολογίε. Είναι δικαιολογίε που βρίσκουμε και. Ουσιαστικά πρόκειται για περιοριστικέ πεπιθήσει και αποφάσει. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οι άνθρωποι δεν φέρνουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν, όμω το σύνηθε είναι ότι πρόκειται για περιοριστικέ πεπιθήσει και αποφάσει. Γι' αυτό και η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσετε είναι: Είμαι στην θέση τη ευθύνη τη ζωή μου, και αν είστε στη μεριά του θύματο, τότε είμαι σίγουρη ότι το ότι με ακούτε σήμερα, τώρα, συμβολίζει και την επιθυμία σας να κάνετε το βήμα και να μετακινηθείτε στη μεριά τη ευθύνη και θα ήθελα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Για την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να προσποιηθείτε κάτι. Θα ήθελα να προσποιηθείτε ότι είστε στη μεριά τη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σα. Και κάποιοι από εσά μπορεί να σκέφτονται τώρα ότι αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν είναι αλήθεια. Και ακόμα και αν το λέτε αυτό τώρα που με ακούτε, απλά παίξτε το παιχνίδι. Γιατί όχι. Κάντε το για χάρη του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια τη επόμενη εβδομάδα, απλά προσποιηθείτε ότι είστε στη μεριά τη ευθύνη. Παίξτε το παιχνίδι και παρατηρήστε τι συμβαίνει. Απλά παρατηρήστε τι συμβαίνει. Η τέταρτη παγίδα είναι των προσδοκιών. Οι προσδοκίες μπορεί να είναι θετικές, μπορεί να είναι και αρνητικές. Είναι σπουδαίο να ανεβάσουμε το πύχη και να περιμένουμε περισσότερα πράγματα από τον εαυτό μας. Αλλά αν οι προσδοκίες μας είναι ο κανόνας για να μετρήσουμε την αξία μας, τότε έχουμε πρόβλημα. Μην πολεμάτε τον εαυτό σας γιατί δεν πετύχατε μέσα σε 24 ώρες. Το εύκολο δεν σημαίνει και καλύτερο. Να αναζητάτε το σωστό τρόπο για εσά. Ένα συχνό τρόπο σκέψη είναι το να είστε πολύ σκληροί με τον εαυτό σα. Και αυτό ο τρόπο σκέψη πάει χέρι-χέρι με την τελειομανία. Μπορεί να σκεφτείτε ότι οι υψηλέ προσδοκίε σα βοηθούν εσά ή και του άλλου να γίνετε καλύτεροι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σα δυσκολεύουν και σα πληγώνουν. Χαλαρώστε και αφαιθείτε για λίγο. Είναι σπουδαίο να έχετε θετικά και ενδυναμωτικά πιστεύω και ξεκάθαρε προθέσει για τα αποτελέσματά σα, και παράλληλα πρέπει να κρατάτε τι προσδοκίε σα ρεαλιστικέ. Αν συνειδητοποιήσετε ότι οι προσδοκίε σα σα σταματάνε από το να λάβετε δράση, τότε ίσω πιέζετε περισσότερο τον εαυτό σα από ό,τι πρέπει. Ξεκινήστε με έναν μικρότερο στόχο. Να αναπνέετε και να στοχεύετε την αριστεία και όχι την τελειότητα. Η αριστεία περιστρέφεται στο τι κάνουμε συχνά και είναι σημαντικό να ορίσουμε την αριστεία πολύ πολύ ξεκάθαρα σε αυτό το σημείο. Οι άνθρωποι συχνά μπερδεύουν την αριστεία με την τελειομανία και έρχονται συχνά και μου λένε πώ μπορώ να γίνω τέλειο. Πρέπει να είμαι τέλειο 100%. Τα πάντα πρέπει να είναι τέλεια. Και στη συνέχεια οι άνθρωποι αγχώνονται και στρεσάρονται όταν τα πράγματα δεν είναι τέλεια, και αυτό δεν είναι φυσικά η αριστεία. Η αριστεία είναι απλά το να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα. Και τι σημαίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα είναι να έχετε την ικανότητα να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας και αυτό είναι που αναζητάμε όταν αναφερόμαστε στον όρο της αριστείας. Το πώς να δημιουργήσετε τη διαδικασία, την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Αν το σκεφτούμε για παράδειγμα με το να ολοκληρώσετε ένα τεστ. Όπω το τεστ που πρέπει να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι μου στην εκπαίδευση NLP Coach Practitioner. Και εσεί αν γνωρίζατε το βαθμό της βάσης, τότε βάση ψυχολογίας θα ήσασταν κινητοποιημένοι για να φτάσετε και να περάσετε τη βάση. Αν σας πω, αν γράψετε 70% περνάτε, θα πείτε ωραία, ας φτάσουμε το 70% και λίγο παραπάνω και τότε θα είναι σίγουρο ότι θα έχω περάσει. Τι θα συνέβαινε όμως, αν δεν γνωρίζατε ποια είναι η βάση και σας έλεγα βάλτε τα δυνατά σας για την αριστεία, τότε φανταστείτε πόσο μακριά και σε πιο ανώτερο επίπεδο θα φτάνατε. Απλά φανταστείτε πόσο μακριά θα φτάνατε αν δεν γνωρίζατε ποια είναι η βάση. Και αυτό είναι που εννοούμε με την αριστεία: να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα. Και δεν εννοώ να είστε ανταγωνιστικοί. Η αριστεία δεν είναι ανταγωνιστική. Μία από τι μεγαλύτερε παγίδε, όπω σα είπα και στην αρχή, είναι να συγκρίνετε του εαυτού σα με του άλλου: να κριτικάρετε του άλλου ανθρώπου και να βάζετε τον εαυτό σα απέναντί του και να λέτε για να γίνω άριστο, πρέπει να πάω εκεί που είναι αυτοί. Και μερικέ φορέ οι προσδοκίε αυτέ δεν ικανοποιούνται και η κινητοποίησή σα πέφτει. Οπότε, όταν αναλογίζεστε την έννοια τη αριστεία, σκεφτείτε την για εσά. Τι σημαίνει αριστεία για εσά και πώ μπορείτε να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα. Και η πέμπτη παγίδα είναι τη άγνοια. Μάλλον έχετε γνωρίσει κάποιον στη ζωή σα που τα ξέρει όλα, ο κύριο Ξηρολίδη και η κυρία Ξηρολίδου, τα άτομα που παρουσιάζουν τον εαυτό του ω αυθεντίε επί είναι σαν τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό και έχετε καταλάβει πόσο ενοχλητικοί μπορούν να γίνουν, έτσι δεν είναι. Μην γίνετε κατακουζίνε, σα εκλυπαρώ. Οπότε, όταν πιστεύετε ότι γνωρίζετε κάτι, κάντε μια χάρη στον εαυτό σα, όσο και στου άλλου και επιβεβαιώστε τη γνώση σα. Κάντε ένα προσωπικό fact checking. Διαχωρίστε την πραγματική γνώση από ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία που έχετε. Αντί να υποθέσετε κάτι. Για κάποιον ή μια κατάσταση, κάντε επαρκεί ερωτήσει και συγκεντρώστε τα δεδομένα. Οι υποθέσει συχνά οδηγούν σε ανακριβή αποτελέσματα. Η γιαγιά μου, όταν με ρωτούσε κάτι και απαντούσα, νομίζω μου έλεγε τα νομίσματα στην τράπεζα. Και με γείωνε. Η επιφανειακή άγνοια δεν είναι κάτι τόσο κακό. Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ του να μην γνωρίζετε κάτι και να μην γνωρίζετε ότι δεν γνωρίζετε. Αυτή είναι η ασυνείδητη ανικανότητα και αν το δούμε από την ψυχολογική οπτική της μάθησης, η ασυνείδητη ανικανότητα σημαίνει ότι δεν ξέρατε ότι δεν ξέρατε. Και... και... αν το δούμε από την ψυχολογική οπτική της μάθησης, η ασυνείδητη ανικανότητα σημαίνει ότι δεν ξέρατε ότι δεν ξέρατε και αυτή είναι η έναρξη πριν ξεκινήσετε να μαθαίνετε κάτι το οποίο δεν ξέρετε. Και ας το εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Η οδήγηση. Οπότε γυρίστε το νου σας όταν μάθατε να οδηγείτε. Αν γνωρίζετε να οδηγείτε. Ξέρω ότι πολύ οδηγείτε όταν με ακούτε. Και είμαι σίγουρη ότι ξεκινήσατε την διαδικασία μάθηση τη οδήγηση χωρί να γνωρίζετε το τι πρέπει να κάνετε. Απλά μπήκατε στο αμάξι, καθίσατε στη θέση του οδηγού και υπήρχαν τόσα κουμπιά και λευγιέδε πάνω και κάτω και κυριολεκτικά δεν γνωρίζατε τι συμβαίνει. Και ξεκινήσατε να μαθαίνετε. Μάθατε για το αμάξι και πώ να το οδηγείτε, και σίγουρα σκεφτήκατε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκέφτεστε ταυτόχρονα. Γνωρίζατε όλα αυτά που έπρεπε να μάθετε για να οδηγήσετε, και μετά ξεκινήσατε τα μαθήματα οδήγηση και κάνατε πρακτική. Και όταν οδηγήσατε για πρώτη φορά, οδηγήσατε συνειδητά έτσι, δεν είναι? Εγώ οδήγησα συνειδητά μονολογώντας, παίρνω το κλειδί, το βάζω στη μίζα, το γυρνάω, πατάω συμπλέκτη, βάζω πρώτη, πατάω γκάζι, αφήνω σιγά σιγά το συμπλέκτη και ούτω καθεξής. Οπότε σκέφτεστε τα πάντα συνειδητά και φαίνεται αρκετά δύσκολο αυτό. Και το γνωρίζω ότι είναι δύσκολο διότι όταν τελείωσα τα μαθήματα οδήγησης στην εποχή των δεινοσαύρων τώρα, ένιωθα εξουθενωμένη γιατί έπρεπε να ξοδεύω τόση πολύ ενέργεια για να σκέφτομαι όλα αυτά που πρέπει να κάνω ταυτόχρονα. Και μετά, περνάτε τις εξετάσεις οδήγησης και μετά ξεκινάτε να οδηγείτε στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Διότι τότε είστε στο στάδιο που ονομάζεται, διότι τότε είστε στο στάδιο που ονομάζεται ασυνείδητη ικανότητα. Δεν τα σκέφτεστε όλα συνειδητά. Έχετε φυσικά επίγνωση του τι γίνεται γύρω σας, όμως δεν σκέφτεστε συνειδητά το κάθε σας βήμα. Δεν σκέφτεστε πλέον συνειδητά τη διαδικασία της οδήγησης. Έχει γίνει συνήθεια. Είναι κάτι που πλέον σας βγαίνει και το κάνετε εκφύσεως. Και κάθε τι που μαθαίνετε ακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης. Καθώς η μάθησή σας αναπτύσσεται και ενσωματώνεται μέσα σας, γίνεται κτήμα σας και μπορείτε να αποφύγετε αυτή την παγίδα κάνοντας ερωτήσεις και χωρίς να προσποιήσετε ότι ξέρετε κάτι ενώ δεν το ξέρετε. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις ή μάλλον υπάρχει και αυτή είναι μία και μοναδική ερώτηση. Η μόνη χαζή ερώτηση είναι αυτή που δεν κάνατε. Διότι αν δεν ρωτήσετε θα παραμείνετε χαζοί γιατί δεν γνωρίζετε και δεν προχωράτε στη διαδικασία της μάθησης. Και ενώ με την άγνοια δεν ξέρουμε ή προσποιούμαστε ότι ξέρουμε, με την τεμπελιά Αρνούμαστε να κάνουμε αυτά που ξέρουμε γιατί δεν έχουμε διάθεση ή δεν είμαστε σε φάση. Κάποιος που περιμένει να κάνει κάτι μόνο όταν θα είναι σε φάση, δεν θα πετύχει τίποτα σπουδαίο. Και κάποιες φορές ξεχνάμε να βγούμε έξω από τη δική μας οπτική, δηλαδή έξω από το δικό μας μοντέλο του κόσμου. Υπάρχει μόνο μία σωστή άποψη και αυτή είναι η δική μας. Έχουμε επίση τον εαυτό μα ότι η πραγματικότητά μα είναι και η μόνη πραγματικότητα και πολλέ φορέ έχουμε την απέτηση ότι οι άλλοι θα έπρεπε να γνωρίζουν το πώς σκεφτόμαστε ή νιώθουμε γιατί είναι τόσο ξεκάθαρο για εμάς. Ο εγκέφαλό μα τίνει να απλοποιεί τον κόσμο και έτσι πέφτουμε στην παγίδα και πιστεύουμε ότι έχουμε μια ξεκάθαρη αντίληψη του κόσμου. Συνήθω είμαστε τόσο κολλημένοι στη δική μα οπτική και έτσι, όταν έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε οπτική γωνία, μπορούμε να παρατηρήσουμε και άλλε εναλλακτικέ επιλογέ που είναι ωφέλιμε για εμά. Διότι η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα, και ολόκληρη την αλήθεια διαθέσιμη σε εμά. Να καλωσορίζετε τι διαφορετικέ απόψεις... ενώ γνωρίζετε ότι μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε τη δική σα άποψη ή να την αφήσετε και να διαμορφώσετε μία καινούρια. Μην παντρεύεστε τι απόψει ούτε τις δικές σα ούτε των άλλων, γιατί έτσι όπω προχωράτε στο ταξίδι τη ζωή σα, καλώ εχόντων των πραγμάτων, αυτέ θα αλλάξουν. Άρα σταματήστε και αυτήν την ντελούλου ότι γνωρίζετε το τι σκέφτονται οι άλλοι. Το να πιστεύει κάποιος ότι πάντα έχει δίκιο ή είναι σωστός, είναι εγγυημένα στο λάθος μονοπάτι. Είναι σαν να μπαίνει ένα μάξι παράνομα στην αντίθετη κατεύθυνση και στην ίδια λωρίδα που εσείς οδηγείτε και εσείς δεν θα κάνετε μανούβρα για να το αποφύγετε, ούτε θα αλλάξετε λωρίδα και ας έρχεται κατά πάνω σας γιατί θέλετε να είστε σωστοί, να διατηρήσετε το δίκιο σας, είστε στη λωρίδα σας. Νομίζω πιάσατε το νόημα. Οι εξωτερικές συνθήκες έχουν πολύ λιγότερη επιρροή από ό,τι νομίζουμε, γιατί η ευτυχία μας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι υπό τον δικό μας έλεγχο. Και η ευτυχία μας καθορίζεται από τις συνήθειές μας και τις οποίες πρέπει να αξιολογείτε συχνά, για να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι καμία κακιά συνήθεια δεν σας κρατάει πίσω και κάτω στην άβυσο. Το να παγιδευτείτε και να μείνετε κολλημένοι σε αυτές τις παγίδες μπορεί να έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή σας και σε κάθε τομέα της. Αλλά αν μάθετε να κατανοείτε όλα αυτά τα εμπόδια και δημιουργήσετε στρατηγικές του πώς να τα αποφύγετε, θα αλλάξετε καταλητικά τον τρόπο σκέψης σας, άρα και τα αποτελέσματά σας. Το να αλλάξετε τις συνήθειές σας στο όνομα της ευτυχίας σας είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας. Όλε αυτέ οι παγίδε, αν δεν τι αποφύγετε και τι ξεπεράσετε, μπορεί να διακινδυνεύσουν τα πάντα στη ζωή σα και όλα όσα εσεί θεωρείτε σημαντικά. Δεν μπορείτε πάντα να τι αποφύγετε, αλλά πρέπει πάντα να τι συνειδητοποιείτε, να γνωρίζετε την ύπαρξή του. Διότι ένα επιτυχημένο άνθρωπο, ό,τι σημαίνει επιτυχία για τον καθένα, δεν είναι αυτό που δεν κάνει λάθη. Ένα επιτυχημένο άνθρωπο είναι αυτό που μαθαίνει από τα λάθη του και δεν τα επαναλαμβάνει. Και να θυμάστε, όταν είστε σε θέση ευθύνη στη ζωή σα, αυτό θα βοηθήσει θετικά και το περιβάλλον σα και του σημαντικού άλλου στη ζωή σα. Εύχομαι μετά το σημερινό επεισόδιο να έχετε μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου σκέψη σα και να είστε ικανέ και ικανοί να αναγνωρίσετε αυτέ τι κοινέ παγίδε του νου που οι περισσότεροι άνθρωποι πέφτουν. Αλήθεια, ποια από όλε τι παραπάνω παγίδε είναι αυτή που έχετε πέσει πιο πολύ, Η παγίδα τη σύγκριση με του άλλου? Η Παγίδα των Πρέπει, η Παγίδα του Θύματο, των υψηλών προσδοκιών ή τη Άγνοια. Αφήστε μου, αν θέλετε σχόλιο από κάτω, και α ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Ακολουθήστε με σε Instagram και TikTok και τα δύο είναι με το username papakiathensnlp. Μπείτε στο site μα για να δείτε τα υπέροχα προγράμματα και υπηρεσίε μα, θα έχω όλα τα σχετικά links από κάτω. Όσοι θέλετε περισσότερε πληροφορίε για όσα κάνω και διδάσκω, επικοινωνήστε μαζί μου στο info Κάντε εγγραφή και ακολουθήστε το κανάλι μας σε YouTube και Spotify. Κάντε like και αφήστε σχόλιο με το πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Αν έχετε απορίες ή θέλετε να σας μιλήσω για κάποιο άλλο θέμα, γράψτε σχόλιο από κάτω ή στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, NLP και σε όσους αρέσουν τα επεισόδια NLP Talks, βάλτε 5 αστεράκια στο Spotify για να ανέβει το podcast και να με βοηθήσετε να σας βοηθάω να βγείτε από τις παγίδες σας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι όσε και όσου φτάσατε μέχρι εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό απόγευμα ή βράδυ από όπου στον κόσμο και αν με ακούτε. Καλά Χριστούγεννα. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.